Στρατηγικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Απόψε, καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Υγείας τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, ο οποίος θα παρουσιάσει το σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και την επαναφορά των δικαστικών λειτουργιών. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 3.592.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, ως σήμερα το πρωί, 4 Μαΐου του 2020, είχαν καταγραφεί 1.384.000 περιπτώσεις της νόσου, με τις 5 χώρες οι οποίες καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα έως σήμερα να είναι η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρωσία. Περισσότεροι από 1.165.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν, έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 249.081 θάνατοι. Το 84% των νέων σήμερα καταγεγραμμένων θανάτων καταγράφεται στην Ευρώπη, το 56%, και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα 28% ακόμη. Φίλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να καταγράφουν περισσότερους θανάτους ανά ημέρα από όσους καταγράψαμε συνολικά ως χώρα έως σήμερα. Για να αντιληφθούμε ιστορικά τι έχει γίνει με τον ιό τους τελευταίους 3 μήνες και με δεδομένη τη σημαντική υποκαταγραφή που παρατηρείται, στις 30 Ιανουαρίου του 2020, 3 μήνες πριν, εκτός Κίνας, είχαμε 82 περιπτώσεις της νόσου και κανένα θάνατο. Ο ημερήσιος ρυθμός νέων περιπτώσεων σε όλο τον κόσμο είναι αρκετά χαμηλότερος από αυτόν που είχαμε στα μέσα Μαρτίου, οθώντας πολλές χώρες να αρχίσουν να χαλαρώνουν το μέτρο του απαγορευτικού. Σύμφωνα με ανακοινώσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, το πρώτο κύμα της νόσου έχει περάσει την κορύφωσή του στην Ευρώπη. Εν τούτης, 5 χώρες εξακολουθούν να καταγράφουν αύξηση της περιπτώσεις της νόσου ή μη σημαντικές διαφορές στην πορεία της νόσου τις τελευταίες 14 ημέρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά αύξησης θανάτων σε σχέση με τους αναμενόμενους, ενώ Ευρωπαίοι επιστήμονες δήλωσαν επίσημα πως τα δεδομένα από το σύστημα EuroMOMO, στο οποίο συμμετέχει και η πατρίδα μας, είναι από τους πιο αξιόπιστους δείκτες παρακολούθησης των συνεπειών της πανδημίας σε έναν πληθυσμό και ιδιαίτερα στο πολύ ευαίσθητο ζήτημα των θανάτων και της καταγραφής τους. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 6 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.632, εκ των οποίων το 55,4% αφορά άνδρες, 22,6% θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 50% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 35 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. Το 23% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 91,4% έχει υποκείμενο νόσημα. Ή είναι ηλικιωμένοι, 70 ετών και άνω. 81 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 146 θανάτους στη χώρα. 39, δηλαδή το 26,7% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έως σήμερα έχουν συνολικά ελεγχθεί 80.951 κλινικά δείγματα. Σήμερα ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος των κινητών ομάδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 2014-2020. Η υλοποίηση έχει ως στόχο την ανίχνευση και τον έλεγχο πιθανών κρουσμάτων του COVID-19. Το σχετικό πρόγραμμα βασίζεται εξ ολοκλήρου σε στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΟΔΗ και έχει ως αφετηρία κλειστές δομές με απόλυτη προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως δομές αστέγων, κέντρα ημέρας ή υπνοτήρια αστέγων, οίκους ευγυρίας και άλλα. Λείπουν τα μισά μου.
Δεν πειράζει, θα συνεχίσω έτσι. Όσον αφορά τις επιστημονικές εξελίξεις για τον ιό, να σας πω ότι τα εμβόλια είναι στο προσκήνιο της καθημερινής συζήτησης, με περισσότερες από 100 ομάδες σε όλο τον κόσμο να έχουν ξεκινήσει μελέτες για τα εμβόλια. Μελέτες περιλαμβάνουν φάσεις 1 και φάσεις 2 στρατηγική. Στη φάση 1 στρατηγική έχουμε μελέτες οι οποίες αφορούν πληθυσμό εθελοντών, οι οποίοι παίρνουν διαφορετικές δόσεις του εμβολίου με σκοπό να ανιχνευτούν η ικανή δόση για την, να ανιχνευτούν αντισώματα ή παρενέργειες από τη χορήγηση των εμβολίων. Και όταν αυτές οι φάσεις 1 και 2 μελέτες προχωρήσουν, προχωράμε στη φάση 3 μελέτη, που δίνεται σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, στην οποία φάση 3 αυτό που εξετάζουμε είναι πλέον η χορήγηση του εμβολίου σε πραγματικές συνθήκες με τον ιό να κυκλοφορεί στην κοινότητα. Σε αυτές τις μελέτες, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, η οποία δεν είναι προσπάθεια ανταγωνισμού, είναι προσπάθεια συνένωσης των επιστημονικών προσπαθειών στον κοινό στόχο του να βρεθεί ένα κατάλληλο εμβόλιο. Έχει ήδη αρχίσει η ευρωπαϊκή συζήτηση, η οποία αφορά τα εμβόλια και αφορά τη χρήση τους σε ομάδες προτεραιότητας του πληθυσμού, που κατά πάσα πιθανότητα, δεδομένης της σημαντικής έλλειψης σε ικανό αριθμό εμβολίων έως το τέλος του έτους, να έχουν οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Υπολογίζεται ότι κάποιες από τις προσπάθειες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέχρι το τέλος του έτους. Σχετικά με την προσπάθεια όλων μας, αυτή τη στιγμή που είμαστε σε μια καλή φάση και η επιδημία είναι υπό έλεγχο στην πατρίδα μας, με χαμηλό αριθμό νοσηλευωμένων, χαμηλό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι στις μονάδες διασωληνωμένοι, έχουν μεγάλη σημασία του να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε πολύτιμοι. Όλοι ανήκουμε σε μια κοινή προσπάθεια, η οποία προστατεύει μεν περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά αφορά όλους μας, οι οποίοι με σύνεση και αίσθημα ευθύνης πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η φάση είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα οι επόμενες 15 μέρες. Ευχαριστώ. Πέραν των ανωτέρων, η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να καταλήγει σταδιακά πως παρατεταμένα θετικές PCR αφορούν τεχνικούς περιορισμούς στο ίδιο το διαγνωστικό τεστ, όπως ανακοινώθηκε από μελέτη σε 263 περιπτώσεις της νόσης στη Νότια Κορέα. Τα κύτταρα του αναπνευστικού επιθυλίου έχουν χρόνο ημίσιας ζωής έως και 3 μήνες. Κομμάτια του νεκρού πλέον ιού μπορεί να ανιχνεύονται με PCR 1-2 μήνες μετά την αρχική μόλυνση. Συγκεκριμένα στους ασθενείς, πραγματοποιήθηκε η πιο αξιόπιστη δοκιμασία για την ανίχνευση ενεργού ιού που μπορεί να μεταδοθεί. Η δοκιμασία της κυταρικής καλλιέργειας. Σε κανένα δείγμα δεν βρέθηκε ζωντανός ιός. Στα ίδια πειράματα, βρέθηκε πως η διαδικασία πολλαπλασιασμού του ιού αφορά το κύτταρο του ξενιστή χωρίς να αφορά τον πυρήνα του κυττάρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά πως ο ιός δεν προκαλεί υποτροπή της νόσου ή χρόνια λίμωξη. Αυτή τη στιγμή, παρά κάποια θετικά αρχικά στοιχεία για τα εμβόλια που σας ανέφερα προηγουμένως, από κάποιες επιστημονικές ομάδες, όπως η ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το ασφαλέστερο ή το αποτελεσματικότερο. Η επιστημονική κοινότητα, σε μια ανταγωνιστική κοινή επιστημονική προσπάθεια, παλεύει για τον κοινό στόχο. Η φάση της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων ξεκίνησε σήμερα. Μια φάση κρίσιμη. Όλοι μας θα κρυθούμε για τη συνέχιση της μόρφωσής μας, με τα κατάλληλα μέτρα, για να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε όλοι. Όλοι είμαστε πολύτιμοι, ανεξάρτητα αν κάποιοι κινδυνεύουν λιγότερο ή περισσότερο από την κυκλοφορία του ιού. Τώρα που αυξάνονται οι επαφές στην κοινωνία, οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας για συμπτώματα όπως αυτά που σας έχω αναφέρει στο παρελθόν. Τα συμπτώματα τα οποία θα μας καθοδηγήσουν στον έγκυρο εργασιακό έλεγχο, στην έγκυρη διάγνωση, στην ιχνηλάτηση των επαφών, στην απομόνωση, στον περιορισμό μας, στην αποφυγή της διασποράς του ιού. Σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι χρέος όλων μας να συμβάλλουμε από κοινού με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε να επιτύχουμε ακόμα περαιτέρω τον περιορισμό της διασποράς του ιού στην πατρίδα μας. Να μην έχουμε πάνωδο σε μια επιδημία η οποία θα πιέσει το σύστημα υγείας, θα πιέσει όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα από την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, σήμερα το πρωί αφήσαμε πια πίσω μας 42 ημέρες πρωτόγνωρων διαδικασιών και περιορισμών και μπήκαμε στη δεύτερη φάση της νέας μας προσπάθειας.
στη φάση σταδιακής επιστροφής σε μια νέα καθημερινότητα. Μια διαδικασία που έχει τις δικές της δυσκολίες, αλλά και τις δικές της προκλήσεις. Μια διαδικασία που προϋποθέτει για την επιτυχή ολοκλήρωσή της την τήρηση των κανόνων ατομικής προστασίας και υγιεινής. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κινούμαστε στη σωστή πορεία, η διαδικασία αυτή θα αξιολογείται καθημερινά και θα προχωράμε σταδιακά, προσεκτικά από τη μία φάση στην άλλη και πάντα ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Γιατί ο ιός, θα το λέω συνέχεια, είναι ακόμη εδώ. Δεν πρέπει λανθασμένα να θεωρήσουμε ότι το τέλος της πρώτης φάσης σημαίνει ότι πλέον έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και στη φάση που ξεκίνησε πριν από μερικές ώρες, θα έχουμε και νέα κρούσματα και νέες περιπτώσεις νοσηλείας και δυστυχώς απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Όπου χρειάζεται να παίρνουμε μέτρα σε συγκεκριμένους χώρους και περιοχές, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, θα το κάνουμε. Η νέα καθημερινότητα περιλαμβάνει και αναγκαία μέτρα προστασίας για να μείνουμε ασφαλείς. Το πρώτο είναι η τήρηση αποστάσεων. Επίσης το συχνό και σχολαστικό πλύσιμο χεριών, η αποφυγή αγγίγματος στο πρόσωπο και η χρήση μάσκας όπου αυτό είναι απαραίτητο συμπληρωματικό μέτρο. Χέρια πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες φοράμε. Κλειδί για την επιτυχία, όπως και στην πρώτη φάση, θα είναι η ατομική ευθύνη και η συλλογική μας ωριμότητα, η πειθαρχία και η εμπιστοσύνη μας στις υποδείξεις των ειδικών. Πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο που βαδίσαμε ως τώρα, γιατί μόνο τηρώντας τα μέτρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με σιγουριά στα επόμενα εξίσου σημαντικά στάδια. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο σημείο αυτό σε κάποια fake news που κυκλοφορούν και που αφορούν στα μέτρα καθ' αυτά. Δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών. Για τη δική τους προστασία υπάρχει σύσταση να μετακινούνται όσο το δυνατόν λιγότερο. Επίσης, δεν ισχύει ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12 ως τις 6 όπως κυκλοφορούν κάποιοι. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Απλά ζητήσαμε και συστήσαμε την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές. Σύσταση που δεν συνδέεται με επιβολή προστήμων. Σχετικά με τη νέα φάση, θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι εκ παραδρομής και παρά τις σχετικές ανακοινώσεις μας, δεν περιλήφθηκε διάταξη που αφορά στο ερασιτεχνικό ψάρεμα. Με σημερινή μας παρέμβαση και συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, στη σχετική οικία προστίθεται εδάφιο σίγμα ΤΑΦ, σύμφωνα με το οποίο από αύριο εξαιρούνται από την απαγόρευση του κατάπλου σκαφών που ισχύει σε όλη τη χώρα τα μικρά σκάφη έως 7 μέτρα, στα οποία επιτρέπεται να αποπλέψουν για τη διενέργεια ερασιτεχνικής αλληλείας και για την κολύμβηση των επιβατών του στην ανοιχτή θάλασσα με τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, τις μη προσέγγισης σε νησί της ίδιας ή άλλης περιφέρειας λιμενικού απόπλου. Δεύτερον, τις μη παραμονής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και τρίτον, τις στήρησης της ελάχιστης απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των επιβενόντων σε αυτά. Επίσης, με δεδομένη την απαγόρευση χρήσης εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου και πισίνας, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται και η λειτουργία, άρα και η χρήση πισίνας σε συγκροτήματα πολυκατοικιών. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ακόμα σχετικά με τη χθεσινή παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της εξάπλωσης πανδημίας σε όλη τη χώρα κατά τις 42 ημέρες της πρώτης φάσης αντιμετώπισης της νόσου. Θα ήθελα να τονίσω και να επισημάνω κατηγορηματικά ότι για τους δήμους και τους νομούς που παρουσιάστηκαν επιβαρημένοι σε αριθμό κρουσμάτων, πέρα από την επιδημιολογική μας προσοχή, δεν συντρέχει οποιοδήποτε λόγος περαιτέρω ανησυχίας, εφόσον τα μέτρα τηρούνται και επιτηρούνται αυστηρά. Ήμασταν και είμαστε σε επαφή με όλες τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές και όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν ως αποτέλεσμα των ιχνηλατήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτές τις περιοχές έχουν ληφθεί και επιμελώς στηριχθεί. Στις περιοχές αυτές, όπως άλλωστε και στο σύνολο της χώρας, επιβάλλεται ιδιαίτερα αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και κυρίως συγχρονισμού. Και όλα θα πάνε καλά. Ως Γενική Γραμματεία, θέλουμε να χαιρετήσουμε την έναρξη και λειτουργία των πρώτων κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ για την διενέργεια των τεστ, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των ειδικών. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συλλογή των στοιχείων, διότι θα συνδράμει και θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να γίνεται καλύτερη και ταχύτερη δυνατή ιχνηλάτηση. Όσον αφορά στα υπηρεσιακά ζητήματα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα το βράδυ σταματούν να ισχύουν τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία πολιτών στο Δήμο Ερμιονίδας. Ταυτόχρονα όμως για προληπτικούς λόγους παρατείνεται η καραντίνα που έχει επιβληθεί στη δομή στο Κρανίδι για 7 ημέρες. Επίσης σήμερα το βράδυ ολοκληρώνεται η καραντίνα στους οικισμούς Ζουμπούλη και Αρναούτη του Δήμου Μίκη στην Ξάνθη, ενώ λήγει και η ισχύ των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία πολιτών που είχαν επιβληθεί στο σύνολο του Δήμου Μίκης.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για την υπομονή τους και τη συνεργασία τους. Και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να βρεθούν ποτέ ξανά αντιμέτωποι με μια τόσο δύσκολη συγκυρία. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω αναφορά στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση της προσπάθειας αυτών των 42 ημερών. Συνολικά 36.230 άτομα έχουν περάσει τα σύνορα της χώρας και έχουν τεθεί σε 14ήμερη καραντίνα, ενώ από τους ελέγχους στα σύνορά μας εντοπίστηκαν 547 θετικά κρούσματα, τα οποία και τέθηκαν σε απομόνωση. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε σε ένα νέο στάδιο της προσπάθειάς μας. Κάναμε το επόμενο βήμα. Δεν θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι η διαδρομή προς τη νέα κανονικότητα είναι εύκολη ή έστω είναι δεδομένη. Ο πόλεμος δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Υπάρχουν και άλλες μάχες, πολλές μάχες που πρέπει να δώσουμε καθημερινά. Είναι αναγκαίο να βάλουμε στην άκρη την κούραση, αλλά και την εύλογη κόπωση που μπορεί να νιώθουμε και να συνεχίσουμε την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια επιμονή. Συνεχίζουμε να τηρούμε ευλαβικά τους κανόνες. Συνεχίζουμε να παραμένουμε υπεύθυνοι. Μόνο έτσι μένουμε ασφαλείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιάρας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας έναντι του κορονοϊού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των δικαστικών εργασιών που τελούν σε αναστολή από τις 13 Μαρτίου του 2020. Ειδικότερα, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 28 Τετάρτου του 2020 η λειτουργία όλων των υποθηκοφυλακίων, έμιστων και άμιστων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει στα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία όλης της χώρας όλες οι δικαστικές εργασίες που συνδέονται με την ομαλή λειτουργία των υποθηκοφυλακίων. Από την πρώτη μέρα της επανεκκίνησης της δικαιοσύνης εφαρμόζονται οι συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής. Πρώτον, για χρήση μάσκας και απολυματικού υγρού. Δεύτερον, για τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ προσώπων. Και τρίτον, για ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα σε κλειστούς χώρους. Σήμερα παρουσιάζουμε τα επόμενα βήματα μέχρι την τελική αποκατάσταση όλων των λειτουργιών της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ένα χρονοδιάγραμμα νέων διαδικασιών που εκκινούν σταδιακά και η τήρηση του οποίου συναρτάται βεβαίως με την εξέλιξη της πανδημίας και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας. Οι εργασίες στα δικαστήρια ξεκινούν σταδιακά ως εξής. Από τις 6 Μαΐου επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό η κανονικότητα στη διοικητική δικαιοσύνη. Ειδικότερα, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, επιτρέπεται η εκδίκαση όλων των υποθέσεων υπό την προϋπόθεση ότι οι δικηγόροι έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυμούν να εμφανιστούν στο ακροατήριο. Περαιτέρω, προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων προβλέφθηκε, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της ΟΣΑΝΟ δήλωσης, καθώς και η παράταση των προθεσμιών για την νομιμοποίησή τους, την υποβολή υπομνημάτων κλπ. Παράλληλα, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά όλες οι διαδικασίες παροχής επίγουσας προσωρινής δικαστικής προστασίας και να δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας. Εν ώψη των ανωτέρων, το επόμενο βήμα δεν μπορεί παρά να είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης στο σύνολό της από την 1η Ιουνίου. Ως προς την πολιτική δικαιοσύνη, έχουμε ήδη προχωρήσει στην επέκταση της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική παραλαβή πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα δικαστήρια προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρονισμός στις γραμματείες τους. Για τον ίδιο σκοπό, έχουμε δρομολογήσει την ηλεκτρονική χορήγηση των αποφάσεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί την περίοδο της πανδημίας. Την 1η Ιουνίου 2020 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η εκδίκαση όλων των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, εκκινεί η εκδίκαση υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται εγγράφως και επομένως οι διάδικοι δεν χρειάζεται να εμφανιστούν στο ακροατήριο. Για τις ειδικές διαδικασίες, σχεδιάζουμε παράλληλα από 1η Ιουνίου την προσωρινή επέκταση της έγγραφης διαδικασίας. Αναφορικά με την ποινική δικαιοσύνη, μέχρι σήμερα
Έχουμε περιοριστεί στην εκδίκαση συγκεκριμένων αυτόφορων πλημελημάτων, καθώς και στην εκδίκαση κακουργημάτων που αφορούν προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, για τους οποίους συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, καθώς και εκείνων στα οποία ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται μέχρι την 31/01/2021. Στόχος είναι η εκδίκαση του συνόλου των ποινικών υποθέσεων να προσδιοριστεί μετά τις 15/06. Ανάλογα βεβαίως και με τις εξελίξεις, αλλά και βεβαίως με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης του Κορονοϊού. Όσον αφορά την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η ημερομηνία επανέναρξης της πλήρους λειτουργίας της, με τη φυσική παρουσία τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων, ορίζεται η Δευτέρα Ιουνίου, τηρουμένων και εδώ των προαναφερθέντων υγειονομικών όρων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της σχολής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια μαθημάτων όλη την ημέρα και να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων της σχολής. Τέλος, διατηρείται η δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια από τους σπουδαστές παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Σχετικά με τα υποθηκοφυλάκια και τα κτηματολογικά γραφεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει τη συνεργασία με την ΚΕΔΕ για τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας στην τήρηση της τάξης και των αναγκαίων αποστάσεων που οφείλει να τηρεί το συναλλασσόμενο κοινό. Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους προϊσταμένους των υποθηκοφυλακίων και για την παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, αν και εφόσον χρειαστεί. Σχετικά με το προσωπικό, από τις 15 Μαΐου του 2020 σχεδιάζεται η δυνατότητα λειτουργίας των γραμματιών για όλα τα δικαστήρια, προκειμένου να διευθετηθούν τα εκκρεμή ζητήματα και να υποστηριχθεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των δικών από τις 1 Ιουνίου. Παράλληλα, για την ασφάλεια των εργαζομένων, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, το Υπουργείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού ατομικής προστασίας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Κροντήρη από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, σε ποιο βαθμό ο πολύ χαμηλός αριθμός νέων κρουσμάτων σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες? Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι με την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε τη λήξη του πρώτου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας? Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, η Ελλάδα προετοιμάζεται για έλευση τουριστών, συνάπτοντας συγκεκριμένες συνεργασίες με άλλες χώρες? Όσον αφορά τις επιδράσεις της θερμοκρασίας στον ιό, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Είναι ακόμα ζήτημα αβέβαιο. Θεωρείται ότι σύμφωνα με δεδομένα από άλλους κορονοϊούς που κυκλοφορούν στη φύση, ότι θα υπάρχει μια μείωση της διασποράς τους. Δεν είναι σίγουρο όμως αυτό. Χώρες όπως η Σιγκαπούρη, ο Ισημερινός και κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες έχουν ψηλή θερμοκρασία, εξακολουθούν να καταγράφουν κρούσματα. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, φαίνεται ότι δεν είναι μόνο η υψηλή θερμοκρασία, είναι τα ποσοστά υγρασίας στον αέρα και όλα αυτά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Για παράδειγμα, χαμηλή υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες βοηθούν τη διασπορά του ιού. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες με υψηλά ποσοστά υγρασίας δεν βοηθούν τη διασπορά του ιού, τον κατακριμνίζουν. Και ίσως το συνδυασμός των δύο, δηλαδή πολύ ψηλές θερμοκρασίες με χαμηλά ποσοστά υγρασίας, να έχουν αρνητική επίδραση, κάτι που δεν είναι γνωστό ευρέως. Πάντως υπολογίζεται από τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε τα μαθηματικά μοντέλα και τις εκτιμήσεις και τα δεδομένα για άλλους κοροναϊούς, ότι υπάρχει μια μείωση το καλοκαίρι. Υπολογίζεται από κάτω μπορεί να είναι 20-30%. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε εξαφάνιση της παρουσίας του ιού. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι που δεν το επιθυμούμε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αβεβαιότητα. Πρέπει να την πούμε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα εξαφανίσει τον ιό, και ιδιαίτερα και για έναν ακόμα λόγο, ότι θα μπορεί να εισαγάγει κάποια χώρα τον ιό από άλλες χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικές συνθήκες περιβαλλοντικές, διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Σας θυμίζω κάθε χρόνο, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε εισαγωγή περιστατικών γρίπης από το νότιο ημισφαίριο, όπου υπάρχει και κυκλοφορεί ο ιός της γρίπης, παραδείγματος χάρη στην Οκεανία, στην Αυστραλία
που είναι μια χώρα που έχει πολλούς Έλληνες και έρχονται επισκέπτες στην Ελλάδα και έχουν πολλές φορές διαγνωστεί και σειροές κρουσμάτων γρήπης το καλοκαίρι, μικρές, γιατί δεν ευνοείται η παραμονή του ιού στο περιβάλλον. Μακάρι ένα τέτοιο σενάριο να είναι υπαρκτό. Εάν είναι υπαρκτό και αν τα δεδομένα μας δείξουν μια τέτοια εικόνα, θα συζητηθεί μια στρατηγική η οποία θα αφορά τον τουρισμό. Ήδη γίνονται προσπάθειες και συζητήσεις για αυτό το θέμα και με το Υπουργείο Τουρισμού και η ειδική ομάδα υπό επιτροπή της Επιτροπής Εμπεργονομώνων αλλά και υπό επιτροπή ανθρώπων που ασχολούνται με την ταξιδιωτική ιατρική στο ΝΕΟΔΗ. Νομίζω έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Τουρισμού ή θα γίνουν περισσότερες. Είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε γι' αυτό. Ας εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτή την καλή πορεία πριν μιλάμε για κάποια ευρεία τουριστική κίνηση το καλοκαίρι. Περισσότερες χώρες μάλλον το αποκλείουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς αισθανόμαστε μια αισιοδοξία για την πορεία του ιού στη χώρα μας και θα δούμε με ποια συγκεκριμένα κριτήρια θα μπορεί να γίνει μια τέτοια επάνωδος. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είδατε το Σαββατοκύριακο ότι κάποιες χώρες στην κεντρική Ευρώπη υιοθετούν στρατηγικές ελέγχους στα αεροδρόμια. Για παράδειγμα, μια χώρα, η Αυστρία, να το πω, υιοθέτησε μια στρατηγική ελέγχου στο αεροδρόμιο, όπου θα ελέγχονται άνθρωποι που έρχονται για ολιγοήμερο παραμονή στην Αυστρία, άμα τη αφήξη τους, και θα παρακολουθούν την υγεία τους. Αν είναι λιγότερο από 4 μέρες, που είναι η μέση περίοδος επόας του ιού, θα μπορούν και να φύγουν χωρίς να μπουν σε κάποια καραντίνα, αν είναι αρνητική ή κάποια παρακολούθηση της υγείας τους. Θα δούμε. Αυτές οι στρατηγικές συζητώνται. Αυτές οι στρατηγικές θα γίνουν αντικείμενο ακόμα περισσότερης συζήτησης που αφορά το τουριστικό κύμα και την τουριστική περίοδο. Σε αυτές τις στρατηγικές θα μπουν και η τεχνική της χρήσεως αντισωμάτων, τα οποία αντισώματα, εφόσον τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι 100% των ανθρώπων που έχουν περάσει την ίωση αυτή μετά τις 19 μέρες έχουν θετική παρουσία αντισωμάτων, θα βοηθήσουν πολύ στο να υλοποιηθεί κάποιο πρόγραμμα περιορισμένης, κατά τη γνώμη μου, τουριστικής κίνησης, αλλά θα δούμε. Τα δεδομένα είναι μπροστά. Η πορεία της επιδημίας στη χώρα αξιολογείται μέρα με την ημέρα. Νομίζω είναι νωρίς να μιλήσει ακόμα κανείς γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να γίνει και κάποιος προγραμματισμός, αν είναι να υπάρξει κάποια τουριστική κίνηση, και γι' αυτό υπάρχουν ειδικές υποεπιτροπές της Επιτροπής Εμπεργονομώνων που συζητούν αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει ο Υπουργός κάτι παραπάνω. Ο κ. Τεβετζόγλου από το Protagon.gr. Με βάση ποια υγειονομικά εχέγγυα σχετικά με το εισερχόμενο ρεύμα προγραμματίζουμε τουριστικό άνοιγμα και πώς θα μπορούμε να το διαχειριστούμε ώστε να διασφαλιστούν οι περιφερειακές περιοχές από ενδεχόμενη διασπορά? Θα υπάρξει πρόβλεψη για εξαίρεση στη μετακίνηση προσωπικού προς τα νησιά ώστε να γίνει προετοιμασία ξενοδοχείων, εστιατορίων και μπαρ και πόσο νωρίτερα? Το ανέφερα προηγουμένως, όλα αυτά είναι μέσα στον ειδικό σχεδιασμό που συζητάτε. Φυσικά και απομονωμένες περιοχές ή περιοχές με μικρότερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, τις οποίες χειριστήκαμε σαν ιδιαίτερα ευάλωτες κατά την πρώτη φάση της επιδημίας, εξακολουθούν να μας απασχολούν ως προ ποια θα είναι ακριβώς τα κριτήρια επανεκκίνησης κάποιες κίνησης σε αυτές τις περιοχές, όπου χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και ακόμα περισσότερο για τις ευπαθείς ομάδες που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε για μαζικές τύπου εκδηλώσεις με τον τρόπο που τις γνωρίζαμε έως σήμερα, και αυτές αφορούν κάποιες από τις εκδηλώσεις που αναφέρει ο δημοσιογράφος, μέχρι να έχουμε καλύτερα δεδομένα για την πορεία του ιού και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάπως υπερβολικό να μιλάμε ακόμα και για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ήδη, όπως έχετε ακούσει, ας πούμε, για την εστίαση, με πολύ σύνεση και σοφροσύνη μιλάμε για εστίαση μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Διαδικασίες και συναθρήσεις, οι οποίες θα είναι μικρές, το τονίζω και πάλι, και θα αφορούν τους εξωτερικούς χώρους, θα βλέπουμε σταδιακά να αυξάνονται περισσότερο. Τώρα, αν θα φτάσουμε σε μια πλήρη απελευθέρωση της κίνησης σε εξωτερικούς χώρους, νομίζω είναι ακόμα νωρίς να το πούμε. Αλλά δεν ξέρω αν ο Υπουργός θέλει να πει κάτι παραπάνω. Βήμα με βήμα αξιολογούμε την κατάσταση, και επειδή και οι δύο ερωτήσεις βασίστηκαν στο ίδιο, στα ίδια δεδομένα και στο ίδιο περίγραμμα, είναι εξίσου σημαντική η συζήτηση όσο και πρόωρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι όλες αυτές οι διαδικασίες τις παρακολουθούμε και στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή φόρα. Όχι απλά τις παρακολουθούμε, συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των τελικών πρωτοκόλων και σχεδίων. Και από εκεί και πέρα το πολύ σημαντικό νομίζω είναι ότι οποιοδήποτε άνοιγμα τουριστικό θα πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας και για τους επισκέπτες αλλά και τους συμπολίτες μας που θα τους υποδεχθούν. Κυρία Βέργο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Κοντοζαμάνη, δεδομένου ότι αρχίζει σταδιακά να ανοίγει η κοινωνία, αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων και η δυνατότητα διεξαγωγής τεστ είναι καθοριστική για την παρακολούθηση της πορείας του ιού.
ποιες είναι οι δυνατότητες μας ως χώρα και ποια είναι η επιδημιολογική στρατηγική μας όσον αφορά το μοριακό έλεγχο αλλά και τον έλεγχο αντισωμάτων. Ποιες είναι οι εκτιμόμενες ανάγκες και πώς θα ενισχυθούν τα δημόσια εργαστήρια. Μπορείτε να μας δώσετε μια αναλυτική κατάσταση με αριθμούς. Πόσα και ποια εργαστήρια συμμετέχουν στο μοριακό έλεγχο, με τι δυναμικό το κάθε ένα, με πόση μέγιστη δυνατότητα διεξαγωγής τεστ ημερησίως. Τα ίδια εργαστήρια θα κάνουν τα τεστ αντισωμάτων. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχήν, να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι η στρατηγική μας παραμένει ο μοριακός έλεγχος του αίματος σε ό,τι αφορά τη διάγνωση του κορονοϊού. Θα υπάρξουν στη στρατηγική μας και η διεξαγωγή τεστ αντισωμάτων κυρίως σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση του κορονοϊού. Μέχρι σήμερα, όπως έχει πει και ο καθηγητής, έχουν διεξαχθεί περισσότερα από 80.000 κλινικά δείγματα στη χώρα σε ό,τι αφορά τη μοριακή ανίχνευση του κορονοϊού. Έχουμε την παραγωγική δυνατότητα η οποία ξεπερνάει τις 6.000 τεστ την ημέρα αυτή τη στιγμή, προκειμένου να προχωρήσουμε σε περισσότερο μοριακό έλεγχο στον πληθυσμό. Υπάρχουν εργαστήρια, δημόσια βεβαίως, που διεξάγουν τον έλεγχο αυτό, με πρώτο εργαστήριο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και βεβαίως είναι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Κρήτη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη το ΑΧΕΠΑ, στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη. Άλλα 17 νοσοκομεία, δομές της χώρας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν μοριακό έλεγχο. Υπάρχει το Ινστιτούτο Παστέρ, υπάρχει το εργαστήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επομένως, η χώρα καλύπτεται σε όλη την επικράτεια σε ό,τι αφορά τα δημόσια εργαστήρια για τη διεξαγωγή του ελέγχου αυτού και η στρατηγική μας συνεχίζεται όπως είχαμε πει και από την αρχή. Ο κ. Βενιζέλος από την Εφημερίδα Παραπολιτικά και την Athens Voice. Κύριε καθηγητά, στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου ο οποίος διεξάγεται στη Γερμανία, αμφισβητείται η αξιοπιστία του τρόπου με τον οποίο οι Γερμανοί ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν το R0 και το RT, δείκτες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την επιδημιολογική επιτήρηση. Επειδή η εκτίμηση των δύο δεικτών εξαρτάται από κειμενόμενες μεταβλητές και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για την εκτίμησή τους, έχετε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε διεξοδικά με ποιον τρόπο εκτιμάμε στην Ελλάδα αυτούς τους δύο δείκτες. Υπάρχει δυνατότητα στη χώρα μας για αντικειμενική εκτίμηση του R0 και του RT. Ναι, είναι ειδική ερώτηση. Να πω εδώ ότι έχουμε μια ομάδα επιστημόνων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία μελετά και κάνει τις μαθηματικές εκτιμήσεις, οι οποίες φυσικά βασίζονται σε πολλά δεδομένα. Τα δεδομένα στα οποία βασίζονται, και φυσικά έχει δίκιο ο δημοσιογράφος, ότι υπάρχει μια επιστημονική αβεβαιότητα στον τρόπο που χειρίζονται κάποιοι τα δεδομένα. Και όσο περισσότερα δεδομένα έχει, τόσο καλύτερες μπορεί να είναι οι προβλέψεις για τη μείωση του αναπαραγωγικού ρυθμού της επιδημίας και τελικά τον περιορισμό της επιδημίας σε στορό κάτω από το 1, ώστε κάθε ένας να μολύνει λιγότερους από έναν και η επιδημία να σβήσει. Και έχουν υποθεί πολλά στον τύπο. Θα προσπαθήσω 2-3 πραγματάκια απλά να πω. Έχουμε πρώτα τον απόλυτο αριθμό κρουσμάτων. Υποκαταγράφεται στις περισσότερες χώρες, διενεργήθηκε στην πρώτη φάση της επιδημίας στις περισσότερες χώρες σε χαμηλούς αριθμούς, υπολογίζεται ανά 1.000 ή 100.000 του πληθυσμού και στις χώρες που δεν υπήρχε επαρκία μεγάλη, γινόταν με αυστηρά κριτήρια επιδημιολογικά που αφορούσαν τους ανθρώπους που ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, τους ανθρώπους που χρειάζονταν νοσηλεία, τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίναν στο νοσοκομείο, τις επαφές τους και φυσικά διάφορες επιδημίες σε κλειστούς χώρους, όπως έγινε και στην πατρίδα μας. Αυτό σταδιακά θα αυξηθεί. Όσο αυξάνεται αυτός ο αριθμός, θα μας δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη βεβαιότητα στους αριθμούς ρο-0 και ρο-ταφ. Το ρο-0 είναι ο αναπαραγωγικός ρυθμός ο γενικότερος, το ρο-ταφ είναι ο πραγματικός αναπαραγωγικός ρυθμός σήμερα. Το τι γίνεται σήμερα στη χώρα, που σας είχα πει σε προηγούμενα δελτία τύπου ότι θα τον λέμε και θα τον βλέπουμε εμείς κάθε μέρα, θα τον παρακολουθούμε σαν επιτροπή. Το δεύτερο είναι ο αριθμός, ο πραγματικός αριθμός των νοσηλευμένων, των ασθενών ο οποίος είναι σε ΜΕΘ, των ασθενών οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι και τον αριθμό των ασθενών που πεθαίνουν. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι γίνεται υποκαταγραφή στο γενικότερο αριθμό κρουσμάτων στη χώρα, εκεί είναι πολύ λιγότερη υποκαταγραφή. Παρ' όλα αυτά τα νούμερα είναι μικρότερα. Και όσο καλύτερα είναι τα μέτρα, τόσο μικρότερα είναι τα νούμερα. Άρα εκεί μπορείς να προβλέψεις με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια
γιατί δεν τα υποκαταγράφεις και εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε ότι δεν υποκαταγράφουμε τους θανάτους και σας είπα για το γύρο Μόμο, το οποίο αναδείχθηκε σήμερα στην Διεθνή Ιδιοσιογραφία και αυτό με ικανοποίησε, τότε αναφέρθηκε επιτέλους ένας αξιόπιστος δείκτης των συνεπειών της νόσου από την Ευρωπαία Διοικήτρια του Κέντρου Ελέγχου Νόσων, την Αντρέα Άμον. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι με βάση αυτούς τους αριθμούς, οι οποίοι είναι πολύ σκληρά δεδομένα, πολύ κοντά στην αλήθεια, μπορεί να κάνει να φτιάξει μια πολύ ακριβέστερη εικόνα του ΡΟΜΗΔΕΝ και του ΡΟΤΑΦ. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί δεν έχουν πλήρη καταγραφή των θανάτων και μάλιστα εμείς κάναμε και μια ακόμα υπερβολή. Οποιοςδήποτε πέθαινε από ή με COVID, καταγραφόταν σαν να πέθαινε από COVID. Άρα, θυμάμαι για παράδειγμα μια εγκεφαλική αιμορραγία. Το να έχεις COVID δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πεθαίνεις από το COVID. Εμείς το καταγράφουμε σαν να πεθαίνεις από COVID. Το βάζουμε δηλαδή μέσα στην κοινή δεξαμενή. Και νομίζω είμαστε σωστοί που το κάναμε αυτό. Εκεί λοιπόν που η υποκαταγραφή είναι πολύ λιγότερη, στα σκληρά δεδομένα, χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε ακόμα καλύτερα το ΡΟΜΗΔΕΝ και το ΡΟΤΑΦ, το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν οι Γερμανοί. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς τεστ για να διαγνώσεις την νόσο στον πληθυσμό, παραδείγματος χάρη θυμάστε ότι στα διαγνωστικά μας κριτήρια βάλαμε πλέον οποιονδήποτε έχει συμπτώματα λίμωξης αναπνευστικού, πάει στο γιατρό και θέλει να ελεγχθεί. Όσο λοιπόν καλύτερα καταγράφεις τον αριθμό των κρουσμάτων στην κοινωνία σου, κάτι που το κάνανε λίγο περισσότερο στη Γερμανία, αλλά το κάνανε όχι με ειδικά κριτήρια, το κάνανε ελεύθερα και σε ήπια περιστατικά, θα μπορείς να έχεις μια μεγαλύτερη ακρίβεια σε εκτιμήσεις. Το διάστημα εμπιστοσύνης να μειώνεται. Και όσο μειώνεται αυτό το διάστημα των ορίων, το εύρος των εκτιμήσεών σου, τόσο καλύτερα είσαι και πιο ακριβής σε αυτό που εκτιμάς. Και νομίζω αυτό θα γίνει με την πάροδο των ημερών και των εβδομάδων στη χώρα. Θα έχουμε περισσότερους αριθμούς για να εκτιμήσουμε το τι θα γίνει. Να βάλω άλλη μια παράμετρο στο παιχνίδι. Επιδημίες. Επιδημία στο Κρανίδι, ήμασταν μαζί με τον Υπουργό. Επιδημία στη Λάρισα ή σε άλλα μέρη της χώρας. Αυτές δεν υπολογίζονται σαν. Δεν τα προσθέτεις στα κρούσματα, γιατί είναι διαφορετική η επίδρασή τους στο ΡΟΜΗΔΕΝ και το ΡΟΤΑΦ. Εκεί είναι πραγματικά T1, T100. Αυτό λοιπόν είναι άλλη μια παράμετρος που να πάρει κανείς υπόψη, ότι οι επιδημίες υπολογίζονται με διαφορετική βαρύτητα. Επίσης, το ότι μπορεί να είναι διαφορετικά γεωγραφικά το ΡΟΜΗΔΕΝ και το ΡΟΤΑΦ. Εκεί σε βοηθάει να έχεις καλύτερη καταγραφή του συνολικού αριθμού κρουσμάτων. Να βάλω και άλλη μια παράμετρο. Την είπατε πριν από λίγο στην ερώτηση. Η θερμοκρασία. Και θα επηρεάσει η θερμοκρασία την κυκλοφορία του ιού. Το μελετάμε και αυτό και ήδη προτείνονται μαθηματικοί όροι για να μελετηθεί ακόμα και αυτή η επίδραση θερμοκρασίας. Να βάλω και άλλη μια παράμετρο, η οποία μπήκε τώρα στη ζωή μας, οι μάσκες. Οι μάσκες έχουν αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο τεράστιας αμφισβήτησης. Βλέπετε χώρες οι οποίες θα υιοθετήσουν στρατηγική σαν τη δική μας και ανακοινώθηκε ήδη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, και όπου γίνεται μια τεράστια μάχη του τι να κάνω και τι είναι λιγότερο επικίνδυνο για τον πληθυσμό. Μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα ενός 10-15%. Μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια, κανείς βάζει τα μέτρα του και βλέπει πώς πορεύεται η επιδημία του. Και το τελευταίο και καλύτερο που θα βάλει κανείς σε μια τέτοια εκτίμηση θα είναι το εμβόλιο. Όταν έρθει το εμβόλιο, θα έχουμε άλλα δεδομένα για να μιλάμε. Άρα, ναι, έχει δίκιο ο αγαπητός δημοσιογράφος. Δύσκολη εκτίμηση του ΡΟΜΗΔΕΝ και του ΡΟΤΑΦ. Μαθηματικές αβεβαιότητες. Σήμερα, για να σας πω και κάτι που δεν το είπα στην ανακοίνωσή μου, την οποία ο δέμον του τυπογραφείου έφαγε τις μισές σελίδες, αλλά δεν το είχα, αλλά επ' ευκαιρία του δημοσιογράφου να το πω, είναι με μαθηματική ακρίβεια 98,5%, το ΡΟΜΗΔΕΝ είναι πολύ κάτω από το 1. Να μην σας πω το ακριβές νούμερο, είναι κάτω και από το 0,5, αλλά το παρακολουθούμε με αισιοδοξία, με προσδοκία ότι όλοι μας θα εκμεταλλευτούμε αυτή την καλή περίσταση και θα αισθανθούμε την πολύτιμη συμμετοχή μας στο να κατεβεί το ΡΟΜΗΔΕΝ στην ελληνική κοινωνία τόσο χαμηλά και δεν θα σκεφτούμε πρόστιμα, κύριε Υπουργέ, θα σκεφτούμε ότι πρέπει να το κάνουμε και πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι περήφανη. Με παίρνουν άνθρωποι από το εξωτερικό και λέει είμαστε περήφανοι σαν χώρα. Να συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι, να έχουμε μια στρατηγική που θα περιορίσει την επιδημία όσο το δυνατόν λιγότερο, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη επάνωδο σε μια εικόνα διασποράς του ιού, όλοι μαζί να έχουμε μια καλή περαιτέρω πορεία. Θεωρώ πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η κυρία Σουλάκη από την ιστοσελίδα γιατροπίντε.gr και το Newsit. Κύριε Καθηγητά, η Ένωση Ασθενών Ελλάδος ανέδειξε πρόσφατα μια πολύ σοβαρή, όπως αναφέρει, ασάφεια που υπάρχει σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες
και ζητά τον ακριβή προσδιορισμό τους. Όπως αναφέρει το ανώτερο όργανο των ασθενών της χώρας, υπάρχει σύγχυση σχετικά με το ποιες είναι οι παθήσεις και ποιους αφορούν ακόμα τα μέτρα της απομόνωσης, τώρα που ο υπόλοιπος πληθυσμός βγαίνει από το lockdown. Επίσης, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι ασθενείς αναθεραπευτική κατηγορία. Οι ασθενείς αναφέρουν επίσης ότι το πρόβλημα γίνεται περίπλοκο με το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων και ζητούν συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων και των θεραπευτικών κατηγοριών που οφείλουν να συνεχίσουν την κοινωνική απομόνωση, αλλά και με ποιους όρους πρέπει αυτή να συνεχιστεί. Νομίζω μίλησε πολύ ωραίο ο Υπουργός προηγουμένως, ο κ. Χαρδαλιάς. Είπε κάποια πράγματα για τις ευπαθείς ομάδες. Οι ευπαθείς ομάδες παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Έχει δίκιο ο Σύλλογος Ασθενών. Θα πρέπει να είμαστε τοποθετημένοι με σαφήνεια σε αυτό το θέμα. Η Επιτροπή έχει εισηγηθεί για τις ομάδες, αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Ξέρω ότι ο Υπουργός παρακολουθεί τη διαδικασία. Μπορεί να σας ενημερώσει λίγο κατωτέρα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνέντευξης του Σωτήρη Τσιόδρα και του Νίκου Χαρδαλιά. Παρακολουθήσαμε και την ενημέρωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιόδρα, για τη σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Καλά τα νέα, 6 νέα κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Ακούσατε και τον καθηγητή Τσιόδρα να λέει για το ρο 0, το δείκτη μετάδοση του κορονοϊού. Είπε ότι είναι 0, κάτω από το 0,5. Μας είχε πει ο Γκίγκας Μαγιοκίνης προημερών ότι είναι 0,45 και εξήγησε πώς αυτό μπορεί να παραμείνει. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα έχουμε την εικόνα αν η σημερινή σταδιακή χαλάρωση και οι επόμενες ημέρες το επηρεάσουν, ελπίζουμε όχι, προς τα πάνω, ή αν θα παραμείνει έτσι ώστε να συνεχιστεί η σταδιακή χαλάρωση.